Γεια σας παιδιά. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ δύο φορτίων. Θα δούμε τον νόμο του ΣΔΙΕΠΗ, τον νόμο Coulomb, και αν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να απευθύνετε στο συνοδευτικό υλικό που έχει το site. Τώρα, για να κουβεντιάσουμε να δούμε πώς ασκούνται αυτές οι δύο δυνάμεις. Παίρνουμε δύο φορτία. Ένα φορτίο, ας πούμε, θετικό, και μάλιστα με πολύ μικρές διαστάσεις, το Q1. Θα δούμε μετά γιατί πρέπει μικρές διαστάσεις αυτό το φορτίο. Και ένα δεύτερο φορτίο Q2, το οποίο είναι αρνητικό. Άρα, αυτή η απόσταση που τα χωρίζει, θα την ονομάσουμε R. Ο νόμος αυτός είναι καθαρά πειραματικός νόμος, δηλαδή έγινε καθαρά από πειράματα και δεν υπάρχει απόδειξη. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Επειδή είναι θετικό και αρνητικό το φορτίο, οι δυνάμεις θα είναι εκτικές. Άρα θα πρέπει το φορτίο 2 να ασκεί μια δύναμη στο φορτίο 1 F2 και το φορτίο 1 να ασκεί μια δύναμη F1 στο φορτίο 2. Όμως δεν θα χρειαστεί να ψάξουμε για δύο διαφορετικές δυνάμεις, γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι δράση και αντίδραση, άρα είναι ίσες και αντίθετες. Αντίθετες φαίνεται πάνω στο σχήμα. Άρα αφού είναι και ίσες, θα σβήσω το F1 και το F2 και θα ψάξω για μόνο μία δύναμη, την F. Άρα αυτή η F, για να δούμε τι, από τι θα εξαρτάται. Σίγουρο είναι ότι όσο αυξάνονται τα φορτία, επειδή αυξάνεται το αίτιο που προκαλεί τη δύναμη, θα μεγαλώνει και η δύναμη. Άρα τα φορτία Q1 και Q2 θα είναι ανάλογα με την F. Πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση θα είναι η απόσταση. Λογικό είναι, το έχουν παρατηρήσει και μαγνήτες, που είναι καθημερινό φαινόμενο. Όσο πιο μακριά είναι οι μαγνήτες, τόσο η δύναμη λιγοστεύει. Έτσι και εδώ. Όσο περισσότερο απέχουμε τα ψήφια στα φορτία, η δύναμη αυτή θα μικραίνει. Όμως, πειραματικά βρέθηκε ότι αν διπλασιαστεί η απόσταση, γίνεται 4 φορές η δύναμη μικρότερη. Ενώ αν τριπλασιαστεί η απόσταση, γίνεται 9 φορές. Και σκέφτηκε ο Coulomb, τι σχέση έχει το 2 με το 4 και το 3 με το 9, είναι μια σχέση τετραγώνου. Άρα η απόσταση θα είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο. Συγγνώμη, η δύναμη θα είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Το τρίτο που τον επηρέασε, όπως ξέρουμε και εμείς, είναι τι υλικό υπάρχει ανάμεσα στα δύο φορτία. Αλλιώς θα συμπεριφέρονται τα φορτία αν υπάρχει αέρας ή κενό, που είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Και αλλιώς θα συμπεριφέρονται αν υπάρχει ένα άλλο μονωτικό υλικό, όπως είναι γυαλί, πενιζόλ, οτιδήποτε, λάστιχο. Άρα θα πρέπει να βάλουμε μια σταθερά, πρώτον για να μου ταιριάξει τις μονάδες, και δεύτερον για να μου δείξει τι υλικό υπάρχει ανάμεσα στα δύο φορτία. Αυτή η σταθερά για το κενό που θα χρησιμοποιούμε εμείς κυρίως και για τον αέρα, η κάπα ηλεκτρική, θα μου δίνεται 9 επί 10 στην 9. Οι μονάδες θα είναι έτσι διαμορφωμένες, ώστε να μου βγάζουν τη δύναμη σε νιούτον. Άρα, βάσει αυτών των συμπερασμάτων, βγάλαμε τον νόμο του Coulomb, που μας δίνει ότι η F είναι σταθερά K, το απόλυτο του Q1 επί το Q2, και θα εξηγήσουμε γιατί είναι με απόλυτο, προς το τετράγωνο της απόστασης. Το απόλυτο βάζουμε επειδή εμείς θέλουμε να βρούμε το μέτρο της F1, της δύναμης. Γιατί τη φορά και τη διεύθυνση θα τη βρούμε από το σχήμα. Επειδή είναι διανυσματικό μέγεθος, προσέχουμε ότι πρέπει να κάνουμε σχήμα και να διαπιστώσουμε προς τα που θα πηγαίνει η δύναμη. Άρα η δύναμη θα είναι πάνω στην ευθεία που ενώνει τα δύο φορτία και ανάλογος τώρα αν είναι εκτική ή αποστική. Τώρα, η μονάδα τώρα θα είναι το 1 νιούτον για τη δύναμη, ενώ τα φορτία, επειδή ο Coulomb ασχολήθηκε σοβαρά και ήταν τα πρώτα πειράματα που γίνανε, δώσαμε το όνομα του Coulomb στη μονάδα μέτρηση στο φορτίο και το ονομάσαμε ένα Coulomb. Το ένα Coulomb είναι πάρα πολύ μεγάλη μονάδα μέτρησης, γι' αυτό το λόγο συνήθως θα χρησιμοποιούμε μικρότερες μονάδες. Η πιο συνηθισμένη μονάδα που θα δείτε και στις ασκήσεις του σχολικού σας βιβλίου είναι το μικρό Coulomb, που είναι 1 εκατομμυριοστό λιγότερο από το Coulomb, και το nano Coulomb, που είναι 1 δισεκατομμυριοστό μικρότερο από το Coulomb. Άρα θα μπορούμε να γράψουμε εδώ πέρα ψηλά, όπου βρίσκουμε ένα μικρό Coulomb, θα μπορούμε να βάλουμε σε θέση του 10^-ε Coulomb, και όπου βρίσκουμε ένα nano Coulomb, 10^-9 Coulomb. Εντάξει, για να το χρησιμοποιούμε στο SI. Τώρα, για να δούμε τώρα τι παρατηρήσεις πρέπει να προσέξουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα το νόμο και για ποιους λόγους ισχύει. Άρα, πρώτη παρατήρηση που είπαμε και στην αρχή. Τα φορτία πρέπει να είναι πολύ μικρά. Εμείς θα λέμε ότι τα φορτία αυτά θα είναι σημειακά. Τι σημαίνει σημειακά φορτία? Είναι τόσο μικρά όσο ένα σημείο στον πίνακα. Άρα μέσα εκεί χωράει μόνο ένα φορτίο. Και γιατί γίνεται αυτό? Α, θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο φορτίο.
Δηλαδή το Q1 είναι ένα πολύ μεγάλο φορτίο, έχει διαστάσεις. Άρα τα θετικά φορτία που θα έχει μέσα, επειδή αποθούνται, θα πάνε να συσσωρευτούν στις άκρες. Άρα στο εσωτερικό του δεν θα υπάρχει φορτίο. Αντίστοιχα, το αρνητικό φορτίο που θα βρίσκεται την άλλη μεριά θα έχει συγκεντρωμένα τα αρνητικά φορτία επίσης στην άκρη. Άρα οι αποστάσεις μεταξύ των φορτίων θα ποικίνουν. Άρα πρώτον, δεν θα μπορώ να βάλω σωστή απόσταση και δεν θα ξέρω ποια φορτία δημιουργούν τις εχθρικές δυνάμεις. Άρα τα φορτία από εδώ και πέρα θα λέμε ότι είναι σημειακά και ακίνητα. Το ακίνητο νομίζω το καταλάβατε. Γιατί είναι ακίνητα? Γιατί άμα κινούνται, η απόσταση δεν θα υπάρχει. Θα αλλάζει συνέχεια. Άρα τι απόσταση θα βάλω στον νόμο του κουλόμπου? Άρα θα μιλάμε για σημειακά και ακίνητα φορτία. Η δεύτερη παρατήρησή μας είναι ότι πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο διελεκτρικό μέσο. Δεν μπορεί να βρίσκεται ένα φορτίο, ας πούμε, στο νερό, στο πεσταγμένο και το άλλο να βρίσκεται σε φενιζόλ. Τι κάπου ηλεκτρικό θα χρησιμοποιήσω? Άρα, ίδιο διελεκτρικό μέσο. Και τρίτον, είπαμε ότι θα προσέξουμε ότι θα βάζουμε απόλυτο στον τύπο, γιατί τα πρόσημα δεν παίζουν κανένα ρόλο στον υπολογισμό της δύναμης. Τα πρόσημα είναι καθαρά να μου δείξουν τι φορτίο έχουν τα διαθέτουν τα σώματα και αν η δύναμη είναι εκτική ή ακουστική. Τώρα, σε πολλές ασκήσεις του βιβλίου σας, όπως και σε ερωτήσεις κρίσεως, θα γίνεται το εξής. Θα σας μεταβάλουν τα μεγέθη του φορτίου ή της απόστασης και θα σας ζητάνε τι αντίκτυπο έχει αυτό στη δύναμη. Άρα, εμείς θα μάθουμε μια μικρή μεθοδολογία, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε αυτά ασφαλές, γιατί πολλές φορές το μυαλό δεν μας το βγάζει σωστά. Αν μιλάμε για απλές μεταβολές, όπως να διπλασιαστεί το φορτίο, επειδή είναι ανάλογα, θα καταλάβουμε ότι διπλασιάζεται και η δύναμη. Ή αν διπλασιαστούν και τα δύο φορτία, θα καταλάβουμε ότι τετραπλασιάστηκε η δύναμη. Τι θα γίνει όμως, αν αλλάξουν και τα τρία συγχρόνως? Άρα θα μάθουμε μια μικρή μεθοδολογία, και θα την κάνουμε και πρακτική κιόλας, έτσι ώστε να μπορούμε να το βγάλουμε αυτό, ό,τι και να μας ζητήσουν. Άρα για να δούμε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε και κάτι αρκετά δύσκολο. Να πάρουμε ότι το ένα φορτίο, το Q1 τόνος, θα γίνει 4 φορές το Q1, το Q2 τόνος να γίνει 2 φορές το Q2 και η απόσταση τι να κάνει, να τετραπλασιαστεί. Άρα με το μυαλό είναι αρκετά δύσκολο να βγάλουμε τι θα πάθει δύναμη. Τώρα εδώ θα χρησιμοποιούμε δύο τρόπους. Όποιος σας βολεύει μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Ο πρώτος τρόπος είναι κυρίως μαθηματικός. Δηλαδή τι κάνουμε? Γράφουμε στην αρχή πόσο είναι η αρχική δύναμη. Είναι κάπα, Q1, Q2 προς R στο τετράγωνο. Μετά φτιάχνουμε την καινούργια δύναμη που δημιουργήθηκε, βάζοντας στη θέση του Q1 το καινούργιο Q1, δηλαδή 4Q1 κατευθείαν, και στη θέση του Q2 το 2Q2. Και στην απόσταση, προσοχή, επειδή είναι στο τετράγωνο, 4R και όλο στο τετράγωνο. Άρα αρχίζουμε να κάνουμε πράξεις. Και θα δημιουργηθεί 8Q1 Q2 και από κάτω θα έχουμε ένα 16R τετράγωνο. Άρα έχουμε μία σχέση για την αρχική και μία σχέση για την τελική δύναμη. Αν τα διαιρέσουμε αυτά κατά μέλη, θα έχουμε μία σχέση που θα συνδέει το F και το F τόνος. Και θα είναι αυτές τις μορφές. Τώρα, εδώ μπορούμε να απλοποιήσουμε και να γίνει πιο απλό το σύνδετο. Άρα θα γίνει ένα κλάσμα της μορφής 16/8. Άρα 2. Κάνοντας και τυχαία αστή, θα διαπιστώσουμε ότι η F θα είναι 2 φορές η F τόνος. Ή αλλιώς, η καινούργια δύναμη που θα προκύψει θα είναι F δεύτερα. Άρα καταλάβουμε ότι παρόλες αυτές τις μετατροπές, η δύναμη απλώς τι έκανε, υποδιπλασιάστηκε. Εντάξει. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος για να γλιτώσουμε τις πράξεις, τι θα κάνουμε? Θα πάμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και θα πούμε ότι αυτό εδώ πέρα το K που βάζω εγώ μέσα στην παρένθεση Q1, Q2 προς R τετράγωνο αντιστοιχεί με το F. Άρα μπορούμε κατευθείαν και να πούμε ότι F τόνος θα είναι 8/16 της F. Και να βγει πολύ πιο εύκολα γλιτώντας τις πράξεις. Αυτό θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλους τύπους που εξαρτάται το αριστερό μέρος από το δεξί. Αρκεί να προσέξουμε λίγο τις πράξεις.